Καλημέρα σας κύριε. Να σας παρουσιάσω το τελευταίο μου απόκτημα, το οποίο είναι αυτό εδώ αριστερά. Ονομάζεται Radio Transmitter BC 1306. Είναι κατασκευασμένο με παραγγελία σύμβαση έργου του 1944 τον 8ο μήνα. BC 1306 λοιπόν, πομπός, δέκτης, με την ίδια ονομασία Radio Receiver, BC 1306, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και με την ονομασία SR 694, που αφορούσε όλη τη σύνθεση, δηλαδή τα παρελκόμενά του, τις κεραίες του, τα τροφοδοτικά του και όλα αυτά, τα απάρτια του για να λειτουργήσει, με την ονομασία SR 694. Αριστερά βλέπουμε τον διάδοχό του, το Giro C9, που άρχισε να κατασκευάζεται το 1950, όχι με μεγαλύτερες επιδόσεις από αυτόν εδώ, αντιθέτως ήταν πιο χαμηλός, αλλά λειτουργούσε σε πολύ μεγαλύτερο εύρος συχνότητας. Αυτός εδώ λειτουργούσε από τους 3,5 μεγακύκλους, 3,8 μεγακύκλους, συγγνώμη, μέχρι τους 6,5. Αυτός εδώ έπιανε από 2 μέχρι 12. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε σε μια κατασκευή του 1942-43 αρχικά, μια κατασκευή που ήταν ό,τι καλύτερο είχε φτιαχτεί μέχρι τότε. Να εξηγηθώ λίγο. Ο Αμερικάνικος στρατός μέχρι τότε είχε βαριές συσκευές, μεγάλες, ογκώδεις, γιατί ποτέ δεν είχε σκεφτεί ίσως έναν εκστρατευτικό πόλεμο να έχει μια συσκευή μικρή, ευέλικτη, στεγανή και ό,τι άλλο χρειάζεται μια συσκευή η οποία χρειάζεται να μετακινηθεί, να είναι στο μέτωπο και να αλλάζει θέσεις, να στείνεται εύκολο και να έχει μεγάλη επικοινωνία. Αυτό είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα από χίλιες δυο μεριές. Να το κοιτάξουμε. Ήταν απολύτως στεγανό, μαζί με το καπάκι του μπορούσε να πέσει μέσα στο νερό, να επέπλεε και δεν έπαιρνε νερό. Ήταν αξιόπιστο. Οι συχνότητες του ήταν ακριβώς αυτά που έλεγε, υπήρχε calibration, και το 6,2 ήταν πράγματι 6,2. Συνεργαζόταν ο πομπός με το δέχτη για το καλυμπράρισμα να εκπέμπει και στην ίδια συχνότητα και είχε λειτουργία MCW, δηλαδή CW με τόνο και φων. Πολύ εύκολος το χειρισμός του, θα το δούμε μετά, και όλα αυτά δίνανε μια πολύ εύκολη λειτουργία στο χειριστή, και βέβαια η πολύ μεγάλη ισχύ που έβγαζε στο CW, 25 βατ μιλάμε τώρα, που τη στιγμή που η αντίστοιχη, ας πούμε, τι να πούμε τώρα, η εγγλέζικη ήταν 4-5, και αυτός πολύ μικρός, πολύ ευέλικτος, με τρομερή ισχύ που μπορούσε να καλύψει όλη την Ελλάδα στις κατάλληλες ώρες και συνθήκες. Τι, μπορεί και εκτός Ελλάδος και Λονδίνο. Αλλά η εμβέλειά του ορίζεται ως 15 χιλιόμετρα περίπου για συνθήκες μετάδοσης εδάφους και όχι ιονοσφαιρικές. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε σε μία παρουσίαση πιο αναλυτικά και τα ξαναλέμε. Να πω και το εξής, η μεγάλη επιτυχία του ήταν η πολύ πολύ μικρή κατανάλωση. Συγκεκριμένα να πω ότι ο δέχτης κατανάλωνε λιγότερο από 2 βατ, καταπληκτικό, όσο δηλαδή χρειαζόταν να ζεσταθεί μια λιχνία από την παλιό τύπου, λιγότερο από 2 βατ, ενώ ο πομπός του περίπου, όπως το υπολογίζω εγώ, 60 με 70 βατ και απέδιδε 25 βατ. Φοβερή οικονομία λοιπόν, συν όλα τα άλλα. Συνεχίζω. Πάμε να δούμε λίγο το δέχτη. Βλέπετε ότι είναι μια παλάμη 23-24 εκατοστά. Εδώ βλέπουμε τη συχνότητα που λειτουργεί. Εδώ είναι ο διακόπτης
επιλογής λειτουργίας σε AMCW, καθώς επίσης και το calibration. Εδώ υπάρχει ένας διακόπτης μεταγωγός, ο οποίος ανεβάζει και κατεβάζει την ευαισθησία του δέχτη. Το κουμπί αυτό όπου αλλάζει τη συχνότητα. Πάμε, εδώ μας λέει ότι είναι 5,4, θα το διαπιστώσουμε μετά. Και το volume. Εδώ μπαίνει το ακουστικό, το μεγάφωνο LS7, το οποίο δεν το έχω, έχω βάλει κάτι άλλο. Το volume λοιπόν, και εάν θέλουμε να λάβουμε στους 5,4 μεγάκυκλους ή παραπλήσια, κάνουμε την εξής λειτουργία. Γυρνάμε το διακόπτη στη θέση calibration και κάπου εδώ θα σβήσουμε σφύριγμα και ξέρουμε ότι είναι 5,4. Αυτό επαναλαμβάνεται κάθε 200 χιλιόκυκλους. 5, 4,8. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι είμαστε στους 4,8, ή αν θα έφευγε λίγο θα ξέρουμε πως θα προχωρήσουμε μετά στις συχνότητες. Τώρα εάν θα μας λέει αλήθεια το όργανο ο δέχτης, θα το επαληθεύσουμε αμέσως. Τώρα πάμε σε θέση λειτουργίας φων και θα βάλουμε από τη γεννήτρια 4,8 μεγάκυκλους. 4,8. Πάμε μια άλλη συχνότητα. Συνήθως ψηλά φεύγανε λίγο, το έχω διορθώσει. Έξι μεγάκυκλους θέλουμε. Πάμε calibration. Είμαστε εδώ. Λειτουργία. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ό,τι θα βάλουμε αυτό θα ακούσουμε. Η συχνότητα του είναι ακριβή και πολύ να φεύγει 20 χιλιόκυκλους, το οποίο διορθώνεται εύκολα από μέσα. Αυτός είναι ο δέχτης. Πολύ καλή ευαισθησία, 3 μικροβόλτα, απίστευτη ευαισθησία. Θα το δούμε μετά και από μέσα και να δούμε και λίγο τον πομπό. Ο πομπός και πώς θα λειτουργήσει, θα το δούμε αμέσως. Τι είναι τα κουμπιά του. Αυτό το κουμπί μας αλλάζει τις συχνότητες, δεν φαίνεται μέσα τώρα το dial. Υπάρχει ένα κουμπί, ένας, ορίστε, ένα μπουτονάκι εδώ πέρα, είναι γυαλίζει τώρα και δεν φαίνεται. Ο διακόπτης off, standby και send, όπου το send είναι μια άλλη και εδώ δουλεύει το send, αλλά εδώ δουλεύει διαφορετικά, δουλεύει συνέχεια η λιχνία. Ένας διακόπτης power με low, medium και high ισχύ. Ο διακόπτης που θα επιλέξουμε τη λειτουργία, θέλουμε CW ή AEM. Εδώ η λειτουργία ή με κρύσταλλους που μπαίνουν εδώ μέσα και τα συντονιστικά της κεραίας. Επανέρχομαι τώρα αμέσως γιατί βγήκε το σκυλί. Λοιπόν, το σκυλί μαζεύτηκε. Να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί ο πομπός, πώς τοποθετούμε τη συχνότητα. Εδώ υπάρχει ένα πινάκιο το οποίο βοηθάει, σου δίνει τις θέσεις που πρέπει να βάλεις για να πας τη συχνότητα. Έτσι λοιπόν στους 6 μεγακύκλους μας λέει να πάμε το dial στο 25-14. Τώρα δεν φαίνεται εδώ πέρα. Το βάλω εγώ. Εδώ το βλέπω μισό λεπτό. Μήπως έτσι φαίνεται. Να το, εντάξει. Έφτιαξα λίγο το φωτισμό. 25. Πλησιάζω στο 25 και κοιτάμε το vernier εδώ που μας λέει 10, 14.
στους 6 μεγακύκλους 25-14 και από εδώ προσθέτουμε χιλιόκυκλους. Αν θέλουμε 60 χιλιόκυκλους θα πρέπει να πάει 25-54. Γυρνάμε το διακόπτη του δέχτη στη θέση καλ. Και τώρα, επειδή λειτουργεί ο ταλαντωτής του, πιάνει ο δέχτης και έχουμε μία ευθυγράμμιση του πομπού με του δέχτη. Ίδια συχνότητα ο πομπός, ίδια και ο δέχτης. 25-14. Ακριβώς. Πάμε τώρα να το δούμε λειτουργικά. Ο πομπός είναι έτοιμος σε θέση λειτουργίας να εκπέμψουμε CW στη high ισχύ. Έχει συντονιστεί προηγμένως και πατάμε το χειριστήριο. Έχει συνδεθεί φορτίο 50 ohm και βλέπουμε ότι η ισχύ του είναι 25 watt. Λοιπόν, για να γίνει αυτό πρέπει να συντονιστεί αυτό εδώ το κουμπί, το βλέπετε, και αυτό εδώ για μέγιστη φωτεινότητα. Βλέπετε πως λειτουργεί ο συντονισμός. Εδώ δεν πιάνει πολύ, αλλού πιάνει πιο λίγο, και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να συντονίσουμε για τη μέγιστη φωτεινότητα που είναι εδώ και έχουμε ένα αποτέλεσμα 25 watt. Το βλέπετε κι εσείς. Προχωράμε στο low, στη μέση που είναι για περίπου πιο χαμηλά, και στο low 10 watt. Στη θέση AM η ισχύ που πρέπει να έχουμε είναι 8 watt. Δεν το βλέπουμε πολύ καλά, εδώ είναι μεγάλο το βατόμετρο. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η επίδειξη του πομπού. Εδώ θα συνδεθεί είτε μαστίγιο είτε μία κεραία σύρματος. Πάμε AM λοιπόν, έχουμε και το μικρόφωνο που μιλάμε και βλέπετε ότι παίζει και η διαμόρφωση εδώ τώρα που μιλάω, γιατί παίζει και η ισχύ. Λοιπόν, να δούμε και τη συχνότητα 6002. Έχουμε σίγουρα μία συχνότητα επαφής του αποστολέα και του λήψη και του λήπτη. Σίγουρη επαφή, δεν χρειάζεται να κάνει παρά μία απλή μετακίνηση από εδώ ή από εκεί. Πάμε να το δούμε και σου. Και αυτός είναι ο πομπός, η λιχνή εξόδου, η οδηγήτρια, η driver και το ταλαντωτή εδώ μέσα. Αυτή εδώ η λιχνία είναι σταθεροποιήτρια τάσεως για το δέχτη. Μόνο τρεις λιχνίες, τα πινία εξόδου, ο ρυθμιστής κεραίας εδώ μπαινοβγάζει αυτό το φερίτι για το συντονισμό της κεραίας, και από κάτω το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνει ένας ο μεταβλητός πυκνωτής του ταλαντωτή, της μπάφερ και της εξόδου. Αυτά λοιπόν. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, να μην το διαλύσω τώρα, δεν χρειάζεται. Τι να πει κανείς. Ελάχιστη κατανάλωση, μεγάλη ισχύ, αξιοπιστία, ακριβή συχνότητα, τα πάντα. Στεγανό, δεν παίρνει νερό από πουθενά. Αυτά τα λίγα. Ολοκληρώνοντας, να πω ότι χρησιμοποιήθηκε ως φορητός, ως σταθμός βάσεως, αλλά και επιχειμάτων. Ήρθε στην Ελλάδα το 1947 και είχε ενεργή συμμετοχή στον εμφύλιο πόλεμο. Στον εμφύλιο πόλεμο
καθώς επίσης εκτός από το στρατό τα είχε προμηθευτεί, είχαν δοθεί και στην ελληνική χωροφυλακή. Εδώ βλέπουμε τα παραλυκόμενά του, τα οποία είναι από το Giro C9, δεν πειράζει, δεν έχω το μάνιο αλλά το δικό του, είναι σχεδόν τα ίδια. Λέγαμε λοιπόν ότι τα είχε και η ελληνική χωροφυλακή επί οχημάτων, υπάρχουν πολύ ωραίες φωτογραφίες και στο πεδίο της μάχης και ελληνικής χωροφυλακής και σε επιβάσεων, τα πάντα. Λειτουργήσε παράλληλα με το Giro C9, εδώ η χειρογενήτρια Gini 48 με την ελληνική ονομασία Gina. Ακουστικά, χιλιόφωνα, χειριστήρια, πώς θα στυνόντουσαν οι κεραίες. Εδώ με την κατακόρυφη την κεραία που στεκόταν δίπλα στον ασύρματο, με τα στοιχεία μίας 116, 117, 118, η πρότονη, πώς θα δενόταν η κεραία. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε αυτό τον ιστονικό ασύρματο. Σκεφτόμενος έλεγα ότι σε 22 χρόνια γίνεται 100 χρονών και θα είναι έτσι. Μακάρι να ζήσω κι εγώ να το γιορτάσουμε μαζί με τα άλλα μηχανήματα του πολέμου. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. SRX94 ή αλλιώς BC1306 που αποδέχτης. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω το εξής. Επισκευαστικά δεν του κάνα και τίποτα σπουδαία πράγματα. Λίγο τον δέχτη από το ρυθμιστικό του oscillator, το πρώτο εδώ μπροστά που έχει από μέσα, έφευγε κάπου 30-40 χιλιόκλους στις υψηλές, το διόρθωσα. Καθώς επίσης λίγο τη συγκρότητα του πομπού από αυτό το σημείο που λέει calibration, διορθώνει λίγο τη συγκρότητα του πομπού. Όχι ότι δεν είχε το μηχάνημα δυσκολίες στην επισκευή του, υπήρχαν οι δυσκολίες. Αυτά τα ξέρουν στο συνεργείο πολύ καλά. Πάμε τώρα, μου ήρθε η επιθυμία εδώ μπροστά να κάνουμε μία επαφή σε μία δημοφιλή συχνότητα, ας πούμε το ερασιτεχνική, να πάμε 3850 και να υποθέσουμε ότι έχουμε μία εκπομπή, μία επαφή ζωής ή θανάτου, να δούμε αν θα την πετύχουμε. Πάμε να βάλουμε 3850 και τι θα κάνουμε και τι έχω κάνει. Θέλω να πω το εξής, ότι έχω συνδέσει ένα dummy load 50 ohm. Ο κατασκευαστής για τον έλεγχο με φορτίο προτείνει 10 ohm φορτίο και ένα πυκνωτή 100 πικοφαράντ σε σειρά με την κεραία. 200. Εδώ επειδή έχουμε μια διαφορετική συμπεριφορά και ομικό στοιχείο, έχουμε 100 πικοφαράντ. Αυτό χρειάζεται, ή και 50 πικοφαράντ όταν είμαστε στις υψηλές συχνότητες. Γιατί το μηχάνημα έχει κατασκευαστεί για να δουλεύει με χαμηλότερο ζεντ εξόδου, με μικρές κεραίες. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα calibration, να βρούμε τους 3850. Ξεκινάμε με το καλ. Προχωράμε σιγά σιγά, βλέπουμε το market των κάθε 200 χιλιόγγλους, 4600, 4400, το calibration του δέχτη, το οποίο είναι ακριβές, 3800 είμαστε ακριβώς. Είναι θέμα πως θα ταιριάξει και το μάτι βεβαίως. Και πάμε εδώ, εδώ είναι 3900, πάμε στη μέση. 2,5 γραμμές, αν το βλέπω καλά, μέσω τηλεφώνου. Είμαστε εντάξει για συχνότητα λήψης του δέχτη 3850. Πάμε να κάνουμε και το calibration του πομπού.
Είναι στο 17, κατεβαίνουμε, πού πρέπει να πάμε. Συμβολευόμαστε τον πίνακα και μας λέει ότι στους 3.800 εδώ πρέπει να έχει μια ένδειξη. Στους 3.860 πρέπει να είναι στο 3.53. Πρέπει να πάμε μέχρι αυτό το σημείο δηλαδή. Λιγότερο από 3.53, 3.40 ίσως. 9, 8, 6, 5. Εδώ είμαστε. Πομπός και δέχτης συγχρονισμένος. Στο 3.50. Το ξανακοιτάμε. 3.53 είναι συν 60 χιλιόγυκλους, πρέπει να ήμασταν γύρω στο 3.40. Να τα ξαναελέγξουμε λίγο. Εδώ είμαστε λίγο παραπάνω, μου φαίνεται. Πάμε τώρα να κάνουμε εκπομπή, να δούμε τι ψάρια πιάσαμε. Ζητάμε 3.850. Η επαφή πέτυχε. 3.852. Να ρυθμίσουμε και την έξοδο τώρα για μέγιστη ένδειξη. Είμαστε σωστά, μέγιστη ένδειξη. 25 βατ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, μόνο τα συγχαρητήρια. Και να συμπληρώσω κάτι, ότι γύρω στο 1976 είχε δοθεί μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών να μπει ψηφιακό synthesizer στο Giro C9, κάτι το οποίο δεν προχώρησε. Θεωρώ ότι δεν ήταν απαραίτητο, η ακρίβεια είναι πολύ καλή ενός τέτοιου δέχτη και έχει επαφή. Αυτά, πάμε στον επίλογο τώρα. Επιλόγου συνέχεια, γιατί θα ήταν παράληψη να μην πω και αυτό. Οι διαστάσεις του μηχανήματος είναι περίπου 38 εκατοστά το πλάτος, 25 επί 18 περίπου. Αυτό εδώ το πράγμα, όταν ήταν σε λειτουργία, έκλεινε με αυτά τα κλίστρα από εδώ ανοιχτό και δούλευε. Όταν αποθηκευότανε, έμπαινε το καπάκι αυτό εδώ και πάλι με τα ίδια κλίστρα έκλεινε και το καπάκι. Και έτσι λοιπόν αυτό εδώ το πράγμα με τις φλάτζες που είχε ήταν στεγανό. Μπορούσε να μπει, πεταχτεί μέσα στο ποτάμι, όπως υπάρχει και το βίντεο, και αυτό το πράγμα επέπλεε. Επέπλεε γιατί ο όγκος του εγκλωβισμένου αέρα εσωτερικά είναι περίπου 15 λίτρα. Το βάρος, το συνολικό βάρος του μηχανήματος είναι 9 κιλά. Επομένως αυτό το πράγμα όταν δεν πάρει νερά είναι επιπλέει. Επιπλέει και για να βουλιάξει θα έπρεπε να ήταν 16 κιλά. Επομένως με μεγάλη ευκολία αυτό το πράγμα όταν πεταχτεί μέσα στο νερό επιπλέει και δεν παίρνει νερά. Αυτά. Υπάρχει και ένας εργοστασιακός έλεγχος για τη στεγανότητα του μηχανήματος που γινόταν στο εργοστάσιο, ο οποίος, τι να πω, τα έχασα όταν το είδα στο βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά ελεγχόντουσαν, το μηχάνημα ήταν μια χαρά, στεγανό, τα πάντα, και μπόρεσε και βάστηξε στο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, νομίζω τώρα τελειώσαμε. I'm gonna go.
have a lot of growth moving forward. So we'll see. Thank you.